Μία λέξη θέλω να πω μόνο για το θέμα των ανεπιτήρητων. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, επειδή έχετε πάρει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και της μειοψηφίας, έχετε πάρει όλοι σας στα χέρια. Τι εμείς, 4 χρόνια, με 46 Μάρκο, 44, 47, δεν θυμάμαι, ενέργειες κάναμε συγκεκριμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Το έχετε πάρει αυτό το χαρτί, έχετε ενημερωθεί επανειλημμένως, το θέμα επανέρχεται, καλά κάνει και επανέρχεται, γιατί αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θυμίζω ότι ύστερα και από τις δικές μας προσπάθειες, τώρα θα έρθει στη Βουλή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, εμείς κάναμε πολλές προτάσεις και πολλές συναντήσεις με υπουργούς, άρα κάτω από τη δική μας πίεση αλλάζει το θεσμικό. Δεν θα λύσει το θεσμικό το πρόβλημα από μόνο του. Το θεσμικό βοηθάει και έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Αραβανής. Βοηθάει το θεσμικό αν αλλάξει. Περιμένουμε επομένως να αλλάξει. Και πέρα από αυτό, για να μας δώσει δηλαδή περισσότερα όπλα, εγώ δεν άκουσα καμία, το ξαναλέω καμία και δεν εννοώ σήμερα, δεν άκουσα καμία συγκεκριμένη πρόταση που να λέει ότι με βάση το θεσμικό οπλοστάσιο που είχατε, κάνατε, ξέρω εγώ, 5 πράγματα και μπορούσατε να κάνατε άλλα 3. Ποια είναι τα άλλα 3? Αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ με πολύ χαρά, αν έχουμε παράληψη σε αυτό, να ακούσω πρόταση, να θυμίσω μόνο ότι μέσα στο 18 κάναμε τον 6ο, Μάρκο, 6ο διαγωνισμό, οι 5 προηγούμενοι ήταν άγωνοι, για την εξέβρεση και ο 6ος, έληξε, και οι 6 διαγωνισμοί είναι άγονοι σε σχέση με το να βρούμε ειδικούς ανθρώπους που θα μπορούν να τα πιάσουν.